περίπτωση που λέει πώς, πότε και πώς μπορεί να προμηθεύεις κάποιον με αλκοόλ, αλλά δούμε και γενικότερα τα στοιχεία με το κάπνισμα και σε σχέση πάντα και με το ηλεκτρονικό τσιγάρο που μπήκε στη ζωή των Κυπρίων. Αγαπητέ μου γιατρέ, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, υπάρχει μια έκθεση, μια έρευνα μάλλον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναφέρεται στην Κύπρο, που μιλάει για υψηλά ποσοστά, αν θέλεις, έτσι, χρήση αλκοόλ από τα παιδιά μας. Σχεδόν το 29% λέει των 15χρονων παιδιών στην Κύπρο έχει κάνει χρήση αλκοόλ και μάλιστα μιλάει και για μεθύση. Αγαπητέ μου Ανδρέα, η έρευνα αυτή είναι μια έρευνα με κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία πραγματοποιήσει από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, πρέπει να έχει και οι επίρευνες παρουσιάζονται μετά από ένα χρόνο τουλάχιστον. Τα στοιχεία δεν διαφέρουν πολύ από αυτά που διαπιστώνουν οι έρευνες της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτησίων Κύπρου. Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτησίων Κύπρου κάνει κάθε 5 χρόνια μαζί με 35 ευρωπαϊκές χώρες την έρευνα του μαθητικού πληθυσμού που αφορά 16χρονους τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια σχολεία. Οπότε να πούμε κατευθείαν ότι πράγματι οι μαθητές μας στην Κύπρο καταναλώνουν πιο συχνά αλκοόλ από τους Ευρωπαίους, αλλά σε μικρότερη ποσότητα, αν αυτό είναι παρήγορο, που δεν είναι. Πρέπει να πούμε ότι η ερώτηση που κάνει αυτή η έρευνα, η πανευρωπαϊκή, είναι πόσοι από τους μαθητές καταναλώσουν αλκοόλ τον τελευταίο μήνα. Και μάλιστα, εδώ από το 67% το 15% έχουμε πέσει στο 20% στο 57%, αλλά είμαστε 10 μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ακόμη μια ερώτηση που ενδιαφέρει τις τηλεθεάτρες και τηλεθεατές στο πρωτοσέλιδο είναι η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, πόσοι καταναλώσατε 5 και πλέον ποτά σε μία περίσταση που είναι και πιο επικίνδυνο, και αυτό το 19 ήταν οι μισοί περίπου μαθητές, τώρα έχουμε φτάσει στο 37%. Άρα αυξητικές τάσεις δεν σημειώνονται. Εν αναμονή φυσικά και της καινούργιας έρευνας που έγινε φέτος και θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνει σύγκριση. Μιλάς για την έρευνα που κάνετε εσείς ως Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ε? Ακριβώς, αλλά είναι πανευρωπαϊκή σε 35 χώρες. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ μου. Σε σχέση τώρα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί φαίνεται ότι έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, τι λέει η έρευνα και τι λέτε εσείς με τη δική σας εμπειρία? Πρέπει να πούμε, αγαπητέ μου Ανδρέα, ότι πολύ εύστοχα επέστρεψε και πριν από 3 μέρες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο για το κάπνισμα, όπου τοποθετήθηκαν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και ιδιαίτερα όσον αφορά την νεολαία. Μπορεί στην Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες που είναι και αυτή η επιδίωξη των κάπνων βιομηχανιών, το κάπνισμα συμβατικού τσιγάρου να έπεσε στο 14% από το 24% και από τα 18% στις προηγούμενες έρευνες, με σταθερή μείωση. Όμως αν προσθέσουμε όλες τις μορφές ηλεκτρονικού τσιγάρου, κάψης και ατμίσματος, φτάνουμε το 21%, το οποίο υπερβαίνει το μέσο ευρωπαϊκό όρο που είναι 18%. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η χρήση ναργιλέ είναι υπερδιπλάσια στην Κύπρο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι αυτές οι μορφές εναλλακτικού καπνίσματος που υπάρχει μια τάση στην νεολαία μας και ο ναργιλές και το ηλεκτρονικό τσιγάρο που νομίζουν ότι είναι πιο ασφαλή σε σχέση με το συμβατικό τσιγάρο. Έτσι, αυτό είναι. Ακριβώς. Να πούμε καταρχήν για τον ναργιλέ ότι είναι, ίσως είναι και μια έλλειψη ενημέρωσης αλλά και κουλτούρα ότι είναι, δεν είναι το ίδιο επιβλαβής. Περιέχει όμως μονοξίδιο του άνθρακα βαρέα μέταλλα καρκινογόνα και τοξικά χημικά, τα οποία είναι ίσως και χειρότερα από το συμβατικό κάπνισμα. Όσον αφορά το ηλεκτρονικά τσιγάρα, πρέπει να πούμε ότι μία μόδα που ξεκίνησε από την Κίνα και έχει κατακλείσει τον κόσμο, δεν θα μπορούσαμε να αποτελούμε εξαίρεση, αλλά φτάσαμε στο σημείο όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί να εφαρμόσει την νομοθεσία πανευρωπαϊκά για περιορισμό των γεύσεων, τα οποία εκτός από τα γεύσεις, τα χρώματα, τα σχήματα που καθιστούν αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ελκυστικά για την νεολαία,
πρέπει να επισημάνουμε και τους κινδύνους, διότι ίσως θα πρέπει να γίνει μια πιο εντατική, και έχω δει με ευχαρίστηση και από τα πανεπιστήμια και με την Επιτροπή Υγείας της Βουλής και το Υπουργείο Υγείας να ασχοληθούμε με το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι μελέτες άρχισαν και βγαίνουν, γιατί η μόδα είχε ξεπεράσει την επιστήμη δυστυχώς και επιβεβαιώνουν δυστυχώς ότι όλα αυτά τα συντηρητικά, γλυκερόλη, γλυκίνη, σταθεροποιητές, αρώματα, γεύσεις, νικοτίνη, πολλές φορές κάνναβις, καναβινέλαιον, τετραήδρο καναβινόλη και άλλες ουσίες που περιέχουν, έχουμε αναπνευστικές και καρδιοαγκιακές επιπλοκές και από το πεπτικό και από το αίμα και στο έμβριο. Από εκεί και πέρα πρέπει να τονίσω και κάτι που τονίστηκε στο συνέδριο και πολλές φορές το παραγνωρίζουμε οι επαγγελματίες υγείας, να το τονίσουμε. Στην Ευρώπη και στην Αμερική, ιδιαίτερα στην Αμερική, βρήκαν πολύ μεγάλα νούμερα δηλητηριάσεων και τραυματισμών, είτε σε εφήβους και νέους τα χρησιμοποίησαν αυτά τα υγρά για αυτοκτονικές διαθέσεις ή από λάθος, από κατάποση, από μπήκες στα μάτια, από αλλεργία, ή και πολλές φορές έκαναν εκρήξεις ή κάηκαν εγκάβματα από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Άρα οι τραυματισμοί, οι δηλητηριάσεις και οι επιπλοκές είναι ζήτημα χρόνου, επιστημονική τους τεκμηρίωση. Γι' αυτό το μήνυμα, ιδιαίτερα στην νεολαία, είναι σαφέστατο και ξεκάθαρο από την αρχή αντιμετώπιση της εξαρτησίας του Κύπρου, αποφυγή κάθε μορφής και είδους καπνίσματος. Απάντησε κάποιες ερωτήσεις που είχαν φίλοι μας τηλεθεατές, αν δεν καπνίζει νικοτίνη με ηλεκτρονικό και καπνίζει με γεύση φρούτων, είναι το ίδιο, επιβλαβές και το ένα και το άλλο, έτσι. Μπορεί να είναι τροποποιημένη βλάβη. Μάλιστα. Δηλαδή το αεροσόλ, τα σταγονίδια που βγαίνουν, μπορεί να κάνουν και θα κάνουν άλλη μορφή προβλήματος και φλεγμονή στους πνεύμονες και στα αγγεία που κάνει η νικοτίνη. Μάλιστα. Όπως και άλλες ουσίες που είναι ανεξέλεκτες και δεν μπορεί το κρατικό κοινείο να ελέγξει κάθε ουσία που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Έτσι επιβάλλεται, όπως είπα, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και πρέπει να κινηθούμε και ως κράτος, είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας τόσο για το αλκοόλ όσο και το κάπνισμα. Μάλιστα. Η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι το σημαντικότερο και ισχυρότερο προληπτικό μέτρο. Έχουμε νομοθεσίες τις οποίες δυσκολευόμαστε για όλους τους λόγους που γνωρίζουμε να τις εφαρμόσουμε. Νομοθεσία υπάρχει, έχεις δίκιο, αλλά δεν εφαρμόζεται όπως και σε πολλά άλλα, για πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, έτσι. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί θα κάνουμε και μια άλλη κουβέντα όταν θα βγει και η δικιά σας η έρευνα της αρχής αντιμετώπισης εξαρτήσεων. Πες μου κάτι τελευταίο, όσον αφορά τη χρήση κάναβης. Πρέπει να πούμε, αγαπητέ μου Ανδρέα, ότι η κάναβης, όπως και στους ενήλικες, έτσι και στους νέους μας με μέση ηλικία 16 χρόνια, είναι η δημοφιλέστερη χρησιμοποιούμενη ουσία. Στην ερώτηση πόσοι έχετε χρησιμοποιήσει κάναβη έστω και μια φορά στη ζωή σας, το ποσοστό είναι περίπου στο 8,5-9%. Σίγουρα είναι πολύ χαμηλότερο από το 14% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αλλά αυτό δεν αποτελεί καθησυχαστικό μήνυμα, γιατί πρέπει οι παρεμβάσεις, οι προληπτικές, να είναι στο πειραματικό στάδιο, ιδιαίτερα των νέων και των εφήβων, και εκεί στοχεύουμε ώστε να διακοπεί η χρήση. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ μου, θα τα πούμε λίγα συντόμως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ρεπορτάζ τώρα να δούμε τις εκλογές στην Αμερική. Σε λίγες ημέρες είναι η μεγάλη μάχη. Έχει ένα προβάδισμα εκεί.